centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Στην γραμμή μας είναι η κυρία Χριστίνα Σταμούλη, μικός διαχειρίστρια του αρχείου Σταμούλη, αλλά και ο κύριος Μάρκος Χαρίτος. Καλημέρα και στους δυο από την Καστοριά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Καλημέρα στην νόμο της Καστοριά. Ευχαριστούμε για το κέφι που μας στέλνετε εδώ κάτω στην Αθήνα. Α, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Μας ακούγατε και νωρίτερα? Ναι, ναι. Παρακολούθησατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα μιλάμε επειδή έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Κατάγομαι από αυτό το χωριό. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα και παραπάνω ακόμη, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θέλω να μας πείτε και οι δύο πώς εμπλέκεστε σε αυτήν την ιστορία. Ας ξεκινήσω εγώ ως πιο παλιά. Ναι. Το Αρχείο Σταμούλη είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2016. Σκοπός του είναι η υποστήριξη και η παρακολούθηση των δικαστικών κινήσεων που γίνονται γύρω από την περίφημη υπόθεση των γερμανικών επανορθώσεων, αλλά και μέσω αυτού της διατήρησης της ιστορικής μνήμης που προκαλείται από αυτές τις κινήσεις. Θα ακουστεί ίσως περίεργο πώς κάποιες δικαστικές κινήσεις συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε στην πορεία. Πολύ γρήγορα, για όσους δεν έχουν ξανακούσει, η υπόθεση του Ιστόμου ξεκίνησε το 1995, μάλιστα, πριν από 25-26 ολόκληρα χρόνια, όταν ο Γιάννης Σταμούλης, που ήταν τότε νομάρχης Βιωτίας, πρώτος αιρετός νομάρχης Βιωτίας, από την ιδιότητά του και την τρέλα του ως δικηγόρος, ναι, σκέφτηκε να ασκήσει μία αγωγή αποζημίωση κατά του γερμανικού δημοσίου, προκειμένου να τους υποχρεώσει να καταβάλουν αποζημιώσεις στους φυγέντες από αυτή την τρομερή σφαγή που έλαβε η χώρα στις 10 Ιουνίου του 1944 στο Δίστομο, και η οποία είναι μεταξύ άλλων γεγονότων στην Ελλάδα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα πορεία, μέσω της οποίας καταλήξαμε πρώτον να αλλάξουμε ορισμένα δεδομένα, νομικά δεδομένα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Δεύτερον, που ίσως μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα, είναι να προκαλέσουμε με αυτή, δηλαδή νομίζω ότι το Δίστομο προκάλεσε σε όλη την Ελλάδα μία κινητικότητα στην κατεύθυνση της έρευνας, της διερεύνησης των γεγονότων, της συγκέντρωσης πληροφοριών ιστορικών και οικονομικών και άλλων, και γενικώς έφερε στο προσκήνιο αυτή την ιστορία της μεγάλης καταστροφής που υπέστη στη χώρα μας κατά διάρκεια της κατοχής, μια ιστορία η οποία ήταν κάπως παραμελημένη. Και εδώ να έρθουμε και στη διαπίστωση του εξαιρετικού επιστήμονα και φίλου του Στράτου Δορδανά, που είπε μόλις πριν ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτό έκανε πάρα πολύ αίσθηση. Έκανε εντύπωση, ναι. Έκανε εντύπωση. Εμείς το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή πλέον το έχουμε, έχει γίνει βίωμα, κτήμα μας, ότι ναι, δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλω να το πούμε, να το συγκρατήσουμε απαξιωτικά. Ίσως και να μην μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Με δουλειά όμως μπορούμε να είμαστε έτοιμοι από την άλλη. Τώρα, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Σιγά σιγά και ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, μετά από μια σπουδαία δίκη που έγινε το 2012 με θέμα
την υπόθεση του διστόμου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πραγματικά εδώ και τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε μπει σε μια διαδικασία που όντως μπορούμε να πάμε πιο κοντά στο να είμαστε έτοιμοι. Γιατί το Δικαστήριο της Χάγης τότε, το 2012, ναι μεν ίσως κάποιοι από εσάς να έχουν ακούσει ότι η Ελλάδα έχασε στο Δικαστήριο της Χάγης, αλλά στην πραγματικότητα το Δικαστήριο της Χάγης άφησε ένα πάρα πάρα πολύ σπουδαίο αποτύπωμα, και είναι το αποτύπωμα του ότι, το συμπέρασμα ότι η σφαγή του διστόμου ήταν ένα αποτρόπαιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, και ότι για αυτό το θέμα οι χώρες πρέπει να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να βρουν μια λύση ως προς την αποζημίωση και την αναγνώριση αυτών των γεγονότων γενικότερα. Έτσι λοιπόν από το 2012 είμαστε σε μια πορεία κουτσά, στραβά, πολύ οργανωμένα, λιγότερο οργανωμένα. Αυτό θα το δείξει. Θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι έτσι με τον ελληνικό μας τρόπο μπορεί να τα καταφέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν το αρχείο Σταμούλη έχει επικεντρωθεί στη μελέτη και την παρακολούθηση αυτής της δύσκολης περίοδου, πέραν από τη μελέτη και την παρακολούθηση των δικαστικών διαδικασιών. Θα έρθω μετά. Το Πεταράζι, όπως σας είπε ο Στράτος Θοδωρβανάς, ήταν μια δική του ιδέα. Στην αγωνία μας να βρούμε, μάλλον... Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μάλιστα. Γνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα έχουμε περιπτώσεις χωριών τα οποία υπέστησαν την τρομερή καταστροφή, και τις θηριωδίες των ναζιστικών στρατευμάτων, και τα οποία μετά δεν κατάφεραν να ξαναοργανωθούν. Οι άνθρωποι χρειάστηκε να τα εγκαταλείψουν, σκορπίστηκαν σε διάφορες γωνιές των νομών τους, πιο κοντά σε αυτά, αλλά και πολύ πιο μακριά. Έτσι λοιπόν, έτσι πολύ πρόχειρα θα αναφερθώ στα Κερδίλια, στο νομό Σερών, στο Καλάμι, στο νομό Βιωτίας, και σίγουρα ξεχνώ. Έτσι λοιπόν, όταν το συζητάγαμε με το Στράτο του Δαρδανά για το τι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε στη Μακεδονία, μας έκανε κοινωνούς αυτής της ιστορίας που τόσα χρόνια εκείνος έχει εντοπίσει, και θελήσαμε να υποβάλουμε αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο και εγκρίθηκε. Το οποίο και εγκρίθηκε. Και είναι ένα μικρό πρόγραμμα, έτσι, δεν μην φανταστείτε κάτι πολύ μεγάλο. Είναι ένα μικρό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει και θέλουμε, ευελπιστούμε ότι θα λειτουργήσει και ως μαγιά για άλλες περιπτώσεις. Όλο αυτό, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα δημιουργηθεί και ένα e-book. Θα το αναλάβει ο κύριος Χαρίτος, αυτό αν δεν κάνω λάθος. Μακρά χώρο στον χώρο το συγκεκριμένο. Κύριε Χαρίτο, έχετε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο? Κοιτάξτε, η ενασχόλησή μου το χώρο των επανορθώσεων και των αποζημιώσεων ξεκινάει από το 2013, και αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι η χώρα μας, ενώ υπέστη μια δυσανάλογα μεγάλη καταστροφή, που μόνο με την καταστροφή που προκάλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα σε χώρες όπως η Πολωνία, η Σοβιετική Ένωση μπορεί να συγκριθεί, η προβολή αυτής της καταστροφής και η γνώση ακόμη και από τον ίδιο, από τον μας τους ίδιους τους Έλληνες, ήταν πάρα πολύ μικρή. Ναι, μεν υπήρχε μια αόριστη εικόνα που συνήθως προέρχεται από μετάδοση ενδοοικογενειακή, δηλαδή αν κατάγεσαι από μια τέτοια περιοχή σίγουρα έχεις ακούσει, αλλά η συνολική εικόνα του τι σήμαινε αυτή η καταστροφή σε έκταση, σε μέγεθος, και τι συνέπειες είχε και ποια χώρα κατέστρεψε, γιατί πριν τον πόλεμο η χώρα είχε μια κατάσταση, μετά τον πόλεμο είχε μια άλλη κατάσταση, χειρότερη κατάσταση. Όλο αυτό το πράγμα θεώρησα ότι πρέπει να προβληθεί με κάθε τρόπο. Έτσι συντέλεσα στο να γίνουν διάφορες εκθέσεις στο παρελθόν που προβάλλουν αυτή την καταστροφή. Και με το Αρχείο Σταμούλη συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια, και εκείνο το οποίο έχουμε βάλει σαν μεγάλη προτεραιότητα είναι να μελετηθούν και να γίνουν γνωστά. Να γίνουν γνωστά με κάθε τρόπο και προς όλες τις κατευθύνσεις. Όχι μόνο εσωτερικά μέσα στη χώρα, αλλά και προς το εξωτερικό. Ούτως ώστε όταν μιλάμε για αυτό το θέμα και μας ακούει η διεθνής κοινότητα, που παίζει μεγάλο ρόλο η διεθνής κοινή γνώμη σε αυτά τα θέματα, να καταλαβαίνει γιατί μιλάμε.
Διότι αν ρωτήσεις, κάνεις μια στατιστική αντικειμενική στα πλαίσια ας πούμε του ευρωπαϊκού πληθυσμού που ξέρει τι είναι δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν ξέρει ότι καν η Ελλάδα συμμετείχε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ότι υπέστη κατοχή και ότι υπέστη καταστροφές. Άρα χρειαζόμαστε μελέτη, χρειαζόμαστε διεκδίκηση και χρειαζόμαστε και προβολή αυτών όλων των γεγονότων, ώστε να μπορούμε μετά να υποστηρίξουμε και την διεκδίκηση. Σωστά. Και πέρα από αυτό, η δημιουργία του e-book είναι κάτι το οποίο θα μείνει και για πάντα. Και site θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει μόνο e-book, θα υπάρξει και ένα site το οποίο θα συγκεντρώσει αυτό το υλικό. Ακριβώς. Και σε μια επόμενη φάση αναζητούμε χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πρωτότυπο πείραμα για τα ελληνικά δεδομένα, να αναπλάσουμε ή αυτό, εάν φτάνουν τα επιστημονικά δεδομένα, ή οποιοδήποτε άλλο χωριό, πώς ήταν και πώς. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και πρέπει να σας πω, επειδή κατάγομαι από το συγκεκριμένο χωριό, είναι όνειρο πάρα πολύ να ξαναγίνει. Τρισδιάστατων γραφικών, ούτως ώστε να μπορέσεις να δείξεις πώς ήταν, η προκάλεσε η καταστροφή και αυτή τη στιγμή η εγκατάλειψη, είναι λίγα τα χωριά που έχουν εγκαταλειφθεί τελείως. Και μακάρι να υπάρξει και ένα πρόγραμμα αναστήλωσης, κανονικής αναστήλωσης και όχι εικονικής αναστήλωσης. Αυτό θα ήταν το τέλειο. Το τέλειο. Βέβαια, εκείνο το οποίο, ένα βήμα που μας λείπει, είναι κάτι το οποίο συνέβη στη Γαλλία σε μια παρόμοια περίπτωση, ότι στο χωριό Ραντούρ, το οποίο καταστράφηκε από τους Γερμανούς και είχε πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων, εκατοντάδες θύματα, διατηρήθηκε ως ένα φυσικό μουσείο, δηλαδή όχι που είναι μέσα σε μια αίθουσα, φωτογραφίες, αλλά το χωριό διατηρήθηκε ακέραιο, χωρίς να το αφήσουν να το καλύψει η φύση με τα φυτά και με το λόγκωμα που γίνεται όταν κάτι εγκαταλείφει. Κύριε Χαρίδο, λίγο σας κάνουμε. Ο επισκέπτης να μπορεί να επισκεφθεί ένα χωριό και να δει τη στιγμή της καταστροφής. Μάλιστα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό πραγματικά. Ακόμη πιο εντυπωσιακό. Αυτό έχει γίνει με παρέμβαση του Τεμπόλ μεταπολεμικά στο χωριό Ραντούρ. Πολύ εντυπωσιακό όπως το ακούμε. Πολύ εντυπωσιακό. Και βλέπεις τη στιγμή της καταστροφής. Η καμένη εκκλησία, τα καμένα σπίτια. Η οποία βασίζεται στις περιγραφές των ανθρώπων που τα περιέγραψαν. Όχι, δεν το αναστήλωσαν, δεν το άφησαν να το καλύψει η φύση με βλάστηση ή ο χρόνος να το καταστρέψει ως μνημείο. Κατάλαβα. Συντηρούν τα χαλάσματα. Συντηρούν τα χαλάσματα, αυτό καταλαβαίνω, μάλιστα. Αλλά βέβαια αυτό έγινε και η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος οφείλεται στο γεγονός ότι ήδη αμέσως μετά την καταστροφή ή τέλος πάντων αμέσως μόλις επανασυγκροτήθηκε η Γαλλική Δημοκρατία, ο ίδιος ο πρόεδρος Ντεγκόλ αποφάσισε, λόγω του εμβληματικού χαρακτήρα αυτής της σφαγής, 680 άτομα σκοτώθηκαν, κάηκαν για την ακρίβεια γιατί τους πυρπόλησαν. Ο ίδιος λοιπόν ο πρόεδρος Ντεγκόλ αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να μείνει έτσι και με διάταγμα ορίστηκε το νέο χωριό να χτιστεί ελάχιστα χιλιόμετρα κοντά. Είναι κλασική περίπτωση, όντως. Έτσι συμβαίνει εδώ. Αποτελεί ένα ανοιχτό μουσείο, open plan museum, όπως το λένε. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο θα το φανταζόσασταν, θα το ονειρευόσασταν και για το παλιό Κοσταράς, γιατί είναι, βλέπω, κλασική περίπτωση ίδια. Θα ήταν εκπληκτικό να μπορούσε να γίνει αυτό. Θα ήταν εκπληκτικό. Με πόσο κόσμο που θα μπορούσε να έρθει για να το δει όλο αυτό από κοντά, Πραγματικά. Μακάρι. Θα γίνει και σε συνεργασία με το Δήμο του Άργου Σωρισκού και τον Σύλλογο Γυναικών Κωνσταραζίου. Θα γίνει και μια εκδήλωση που θα παρουσιαστεί όλη αυτή η έρευνα και τα αποτελέσματά της στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου του Άργους. Στην Καστοριά θα έρθετε, κύριε Χαρίτο, κυρία Σταμούλη. Να έρθουμε, βέβαια, μπορούμε να έρθουμε για να παρουσιάσουμε, ειδικά όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα, θα ήταν πολύ ωραίο να παρουσιαστεί και στην Καστοριά. Κύριε Σταμούλη, να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είπαμε και νωρίτερα ότι η περίπτωση του παλιού Κωνσταραζίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπος, μπούσουλας δηλαδή, και για επόμενες τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα, μπορείτε λίγο να μας το αναλύσετε περισσότερο αυτό? Κοιτάξτε, το αρχείο Σταμούλη έχει ήδη ολοκληρώσει μια τέτοια μελέτη για το λογαριασμό του Δήμου Εγάλεως στην Αττική, όπου καταγράφηκαν
Εκεί είχαμε αρκετούς νεκρούς, δεν ήταν παρόμοια η περίπτωση με το Ξαράδι, αλλά με την βοήθεια του Μενέλοπου Χαραλαμπίδη, ιστορικού από την Αθήνα, διδάκτορα της ιστορίας και καθηγητή στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, εκεί μελετήθηκαν ακριβώς και καταγράφηκαν πλήρως τα θύματα του Δήμου Γάλλιο. Όμως, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Στράτος ο Δορδανάς προηγουμένως, αυτές, θα τις έλεγε κανείς, αποσπασματικές κινήσεις, ναι, μην είναι πάρα πολύ θετικές, όμως θα ήταν καλύτερο να μην συνεχιστούν. Θα ήταν καλύτερο μια τέτοια διαδικασία να ανέβει επίπεδο και να υιοθετηθεί από έτσι ένα ψηλότερο επίπεδο διοίκησης, ίσως το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ενδεχομένως θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Γιατί όντως να πούμε ότι ας πούμε το 1958 όταν γινόταν πανευρωπαϊκά μια κίνηση να υποχρεωθεί η Γερμανία να καταβάλει αποζημιώσεις, είναι η λεγόμενη κίνηση των 8 με πρωτοβουλία της Γαλλίας, τότε η Ελλάδα βρέθηκε πραγματικά ανέτοιμη να το υποστηρίξει αυτό και βρέθηκε εκτός των διαδικασιών. Ήταν βέβαια πολύ κοντά στα γεγονότα, εμείς είχαμε και την τραγική εμπειρία του εμφυλίου που ακολούθησε την κατοχή, οπότε γι' αυτό λέω ότι ίσως δεν ήμασταν, το ότι δεν είμαστε έτοιμοι, το ότι δεν ήμασταν έτοιμοι χωράει πολύ συζήτηση. Όμως πλέον είναι ο καιρός να το οργανώσουμε αυτό και θα ήταν σημαντικό αν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δυο. Δεν ξέρω αν και ο κύριος Χάριτος θέλει κάτι για να πει για τον επίλογο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας. Κύριε Χάριτο. Ναι, εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα για δεύτερη φορά να τονίσω είναι ότι πραγματικά πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση και σε επίπεδο δήμων και σε επίπεδο περιφερειών να σκύψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα της προβολής και της διεκδίκησης. Και να μην μένουμε μόνο σε μνημόσυνα τα οποία είναι τοπικές εκδηλώσεις και δεν μπορούν να αγγίξουν τη μνήμη ευρύτερα του ελληνικού λαού αλλά και τη διεθνούς κοινή γνώμη. Έχετε δίκιο. Κυρία Σταμούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για το βήμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε, θα είμαστε στη διάθεσή σας για να παρουσιάσουμε το προϊόν. Ναι, γιατί αυτό το θέμα έχω και προσωπικό ενδιαφέρον για να το προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Βέβαια. Να σας φιλοξενήσουμε και στο σταθμό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.